Καλώς ήρθατε στο podcast του Poker News με τίτλο Heads Up Show. Παρουσιάζει ο Greek Grinder. Γεια σας φίλες και φίλοι του Poker. Είμαι ο Greek Grinder και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας έναν ιδιαίτερο καλεσμένο που μας έρχεται φρέσκος από μια πολύ ωραία live επιτυχία. Πάρη Τσοκαρίδης, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Πάρη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του Poker News. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν που δέχτηκες να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε ένα podcast. Λίγο μετά από έτσι ένα μεγάλο cast, το οποίο είναι πιθανό να ήθελες να κάνεις και ένα μικρό διάλειμμα από το παιχνίδι. Είναι αλήθεια και μου αρέσει και πολύ η στήλη που ετοιμάζεις, που ουσιαστικά τώρα την ξεκινάς και μόνο και μόνο που μπορώ να είμαι και μέρος αυτής της στήλης, μου άρεσε πολύ. Τελικά, από ό,τι φάνηκε, ήταν σωστή η απόφαση να ταξιδέψει μέχρι τα Σκόπια το προηγούμενο τριήμερο για να παίξει το τουρνουά. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Μετά από όρημη σκέψη, νομίζω πως ήταν σωστή. δεν νομίζω να το συνειδητοποιήσεις κατευθείαν ότι ήταν καλή ιδέα, αλλά μόλις πέρασαν έτσι μια-δυο μέρες μετά. Η αλήθεια είναι πως τελευταία στιγμή αποφάσισα να ανέβω. Μπήκα πολύ αργά. 5 ώρες έτρεχε ήδη το τουρνουά στην Day 1B όταν εγώ πήγα. Ξύπνησα την Παρασκευή και ήμουνα σε φάση 50-50 άμα θα πάω στα Σκόπια. Αλλά εν τέλει η αρρώστια μας κέρδισε για να βγήκαμε. Ωραία, ωραία, μια χαρά. Οπότε Παρασκευή φτάνουμε στα Σκόπια. Μπήκες αργά στο late, το οποίο αν θυμάμαι καλά το τουρνουά ξεκινούσε με 50.000 και όταν ξεκίνησες τα blinds πόσο ήταν? 200-400. Α, οπότε είχαμε μεγάλο stack και πολύ περιθώριο για να ελιχθούμε. Πώς κύλησε έτσι πρώτη μέρα πάνω κάτω? Εντάξει, στόχος στα live events πάντα πρέπει να είναι στις πρώτες μέρες η συντήρηση. Το να μπορείς να διατηρήσεις το στάκου σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 40-50 blinds. Επομένως, δεν χρειάστηκε να μπλέξουμε σε κάποια ιδιαίτερα μεγάλα pots. Προσπαθούσαμε να παίρνουμε τα μικρά pots και να συντηρηθούμε για την επόμενη μέρα που θα ήταν η πιο δύσκολη day του. Ήταν αρκετά deep και η δομή του event, οπότε δεν είχες αυτή την πίεση να βιαστείς για να κάνεις κινήσεις και να μαζεύεις μάρκες. Αυτό ακριβώς, ήταν πάρα πολύ deep. Και μάλιστα την δεύτερη μέρα ήταν και ακόμα πιο deep με 75 λεπτά levels. Μια πολύ ωραία ιδέα. Δεν την έχει ξανατύχει να παίξω τόσο deep τουρνουά. Αρκετά ενδιαφέρον. Πριν προχωρήσουμε έτσι και στις υπόλοιπες μέρες του event, σαν μια γενική ιδέα για το event, για τη δομή, για το field, για όλα αυτά, ποια εντύπωση σου άφησε γενικά? Αρκετά soft το field για χιλιάρι τουρνουά. Αυτό συζητούσαμε και με τα παιδιά στα breaks μετά το τέλος των ημερών, ότι ήταν αρκετά soft και χιλιάρι. Ίσως τρέξαν πολλά satellites πιο νωρίς, δεν γνωρίζω ακριβώς με τα satellites τι έγινε, αλλά αρκετά καλό το field, πολύ deep τουρνουά, πολύ deep, πολύ poker. Και όσον αφορά το γενικό κλίμα που υπήρχε, ό,τι μας έχει συνηθίσει το Princess, καλά οργανωμένο τουρνουά, οι άνθρωποι ξέρουν από τουρνουά. Υπήρχε ένα θέμα με τα prize, με το prize structure. Υπήρχε ένα θέμα, αργήσαν να μας ενημερώσουν πόσοι θα πληρωθούν και υπήρχε μια ανομαλία, ας πούμε, στην κατανομή, στα pay jumps. Mm-hmm. Αλλά σε γενικές γραμμές, ευχαριστημένοι, νομίζω, οι παίκτες όλοι από το τουρνουά. Όσον αφορά τα pay jumps, δηλαδή, τι ήταν αυτό το οποίο έτσι δεν άρεσε, να το πούμε έτσι, στον κόσμο? Ή τέλος πάντων, τι ήταν αυτό που εσένα δεν σου έκατσε πολύ καλά? Κατά γενική ομολογία, δεν ήταν πολύ καλό το mini cast των 1.950 ευρώ, διότι σε ένα τουρνουά re-entry που πολλοί το παίξανε με 2 και 3 re-entry. Το να μπεις τα λεφτά και να είσαι ακόμα κάτω είναι κάπως, να είσαι ακόμα χαμένος. Mm-hmm. Ένα αυτό. Και δεύτερον, το jump εμένα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το τέταρτη θέση για τρίτη που ήταν περίπου 4.000 ευρώ και η τρίτη για δεύτερη που ήταν 12. Δηλαδή, έπρεπε να φορτωθεί η πρώτη θέση και να υπάρχει μεγάλο jump στο heads up, αλλά μπορούσαν να το φτιάξουν λίγο καλύτερα το 2-3-3-4 κτλ. Δηλαδή, στην ουσία να ήταν πιο συμπυκνωμένες οι πρώτες θέσεις, δηλαδή κυρίως εκεί επικεντρωνόταν, πέραν του bubble, ας πούμε, των πρώτων πληρωμών, δηλαδή που ήταν μικρές. Θα προτιμούσες να φύγουν κάποια χρήματα από τις πρώτες θέσεις, ας πούμε, και να μοιραστούν κάπως αλλιώς? Ναι, για να υπάρχει και λίγο ICM στο final table. Δηλαδή θα προτιμούσα να πάει κάτι σε 45, 32, 20, 15, ας πούμε, κάτι πιο ομαλό, παρά αυτές οι χαοτικές διαφορές.
σαν field, ας πούμε, αν το συγκρίναμε με ένα online χιλιάρι, σαν το Super Tuesday, π.χ. το Sunday Grand. Μπορείς να βάλεις τίτλο ημέρα με τη νύχτα. Πραγματικά ημέρα με τη νύχτα. Καμία σχέση, ναι. Καμία σχέση, ναι. Πάντα τα live είναι πιο soft. Και από άλλα live γενικά, αν το συγκρίνεις χιλιάρια αντίστοιχα. Νομίζω και πάλι πως ήταν πιο soft. Και από το προηγούμενο PPT νομίζω ήταν πιο soft. Και σίγουρα ήταν πολύ πιο soft από το χιλιάρι το Grand Live που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Είχατε καμία περίπτωση με re-entries που δεν σταματούσαν ποτέ? Υπήρχε παίκτης που έκανε 7 re-entries νομίζω, ή 6 re-entries και το entry του. Δηλαδή το παίζαμε περίπου 7.000 ευρώ πάνω κάτω. Και υπήρχαν και διάφοροι που το παίζαμε 2-3 χιλιάδες ευρώ και 4. Πληρώθηκε αυτός? Ο 7.000. Ναι. Όχι, και δεν νομίζω ότι είχε και βλέψεις να πληρώσει. Απλά για το φαν της στιγμής, ρε παιδί μου, ρίξαμε ένα εφτάρι, ας πούμε, για να περάσουμε ωραία, έτσι. Αυτό, κάπως έτσι. Ωραία, καλή φάση. Πληρώθηκαν όμως άτομα που ήταν μαζί τους στο τραπέζι και πέταξε 7.000 ευρώ. Εντάξει, επομένως... νομίζω ότι είναι πολύ λογικό. Αυτές οι 5-7-350.000 μάρκες που ξόδεψε, θα πήγανε σε χέρια που θα τις αξιοποίησαν, λογικά. Πιάσαν το πω, ναι, ας πούμε, ναι. Πιάσαν το πω για κάποιους. Επομένως, μπήκαμε στην Day in a B, έχουμε πολύ καλό stack. Η μέρα πώς κύλησε και πώς έκλεισε? 50.000 αρχικό, κλείσαμε σε 105.000 με ένα RAS που βρήκαμε προς το τέλος. Βρήκαμε κάποια συνεχόμενα pots και ειδικά όσο τελειώνει η μέρα, οι παίκτες που δεν είναι τόσο έμπειροι γίνονται πιο επιφυλακτικοί με το stack τους. Επομένως, βρήκαμε ευκαιρία να ανέβουμε λίγο και περάσαμε νομίζω στο 600-1200 με ανοιχτά ακόμα τα re-entries για μία ώρα με 105.000. Από τραπέζι πώς ήμασταν στη Day in a B όταν ξεκίνησε? Θα σου πω την αλήθεια ότι δεν θυμάμαι το τραπέζι, πράγμα που συμβαίνει ότι δεν ήταν πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Σε ένα τραπέζι την έβγαλες όλη μέρα? Ναι, ναι. Οπότε... Σε αυτό το σημείο να πω ότι ήταν 8-max το τουρνουά, mm-hmm. πρωτοβουλία των διοργανωτών, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί στην Ελλάδα ή στα Σκόπια να γίνεται. Πολύ καλή ιδέα, θα ήταν πολύ καλό να γίνει και ένα δεύτερο, το επόμενο 8-max, καθώς μένουν πιο πολύ soft hand τα τραπέζια και τόσο deep που είναι τα stacks, μπορείς να παίξεις περισσότερο poker, να δεις πιο πολλά φύλλα και να βγει ένα μικρό edge, ας πούμε, για να γίνουν κάποια λάθη, να μπορούν να το εκμεταλλευτούν κάποιοι παίκτες. Οπότε πάμε day 2. Εκεί πώς κύλησαν τα πράγματα? Η αλήθεια είναι πως τις πρώτες 2 ώρες της day 2 έψαχνα μέσω για το πώς θα φύγω από τα Σκόπια, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Τα 105.000 πέσαμε στις 30 μέσα στην πρώτη ώρα μετά από συνεχόμενα χαμένα pots, είτε pre-flop είτε post-flop. Έγινε ένα double up. Πρώτη φορά που έβαλα τις μάρκες μου μέσα, στο 80-20 κατάσταση κρατήσαμε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έγινε αλλαγή τραπεζιού. Με πήγε σε πολύ δύσκολο τραπέζι, το οποίο μου έκανε καλό εν τέλει. Mm-hmm. Γιατί μπόρεσα να συγκεντρωθώ καλύτερα, να αναδιοργανωθώ, να είμαι λίγο πιο προσεκτικός με το range, ας πούμε, το εύρος των φύλων που θα παίξω και το πώς θα παίξω. Το οποίο με βοήθησε και άρχισαμε σιγά-σιγά σταδιακά να ανεβαίνουμε. Αυτό το δύσκολο τραπέζι, δηλαδή, από ποιους αποτελούνταν? Αν θυμάμαι καλά τη δομή του τραπεζιού όταν φτάνω, γιατί όπως καταλαβαίνεις το live συνέχεια φεύγουν και έρχονται παίκτες. Mm. Αν θυμάμαι καλά τη δομή είναι στο νούμερο 1 ο Μίλτος ο Κυριακίδης, στο 2 ο Μίτσο 304, Μίτσο 304, στο 3 ο Τράγκας που είναι από τους καλύτερους cash players στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μετά είμαι εγώ, υπάρχει ένας παίκτης δίπλα μου σχετικά tight, ένας Σκοπιανός ακριβώς δίπλα του aggressive αρκετά, ο Κώστας ο Μελιόπουλος και κλείνει το τραπέζι με το Βαγγελάκη 23. Φωτιά, δηλαδή. Πολύ καλή παίκτες. Πάρα πολύ ωραίο τραπέζι. Mm-hmm. Δύσκολο. Οπότε εκεί στην ουσία αναπροσαρμόσαμε λίγο τη στρατηγική μας και έπαιξες πιο tight σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Πώς ακριβώς προσαρμόστηκες δηλαδή? Με μια λέξη μαζευτήκαμε λίγο. Ωραία. Δεν είμαστε και για πολλά με τέτοιους αντιπάλους. Ναι, ισχύει. Προσπαθούμε να μειώσουμε το variance με αυτούς τους αντιπάλους. Άμα παίξουμε λίγο loose, το variance φτάνει στο θεό. Ωραία. Οπότε μετά τις 30.000 που πέσαμε, πώς κύλησαν τα πράγματα? Έκανες αυτό το double up που είπες πριν, το 80-20, και κλείσαμε έτσι τη μέρα? Όχι, έφτασα μέχρι 300.000 νομίζω. Mm-hmm. Μετά έχασα ένα μεγάλο pot με άσους απέναντι στην γκέντα του Μίτς. Αλλαγή τραπεζιού και κλείνω τη μέρα, παίζω δεύτερο all-in, δεύτερη φορά βάζω τα λεφτά μέσα. Σε κατάσταση coin flip, κρατάω προφανώς. Δηλαδή δεν θα ήμασταν εδώ, και γιατί δεν έχουμε να χάσουμε flip από όταν ήταν οι Αμερικάνοι ακόμα στην Poker Stars. Φημιζόμαστε και... γι' αυτό, ναι. Ναι, και κλείνουμε τη μέρα με 300 κάτι χιλιάδες που ήταν περίπου 40 blinds στα 24 άτομα. 24 άτομα, και πόσοι πληρώνονταν? 20 άτομα in the money. Οπότε η μέρα κλείνει στους 24 και περνάμε την Κυριακή στην day 3. Ναι, καλό θα ήταν βέβαια να υπήρχε το bubble, να είχε σκάσει το bubble όταν περάσαμε day 3. Αλλά παίζαμε πολλές ώρες και μάλλον θεωρήθηκε καλύτερο το να σταματήσουμε στα 24 άτομα. Αυτό όμως δεν ήταν λίγο ρυψοκίνδυνο, να το πω έτσι? Δηλαδή
Γιατί αυτά τα τέσσερα άτομα, και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να έπαιρνε για να αποκλειστούν. Δεν ξέρω εν τέλει και τι έγινε, δηλαδή πόση ώρα χρειάστηκε στην Day 3 για να φτάσει από τους 24 στους 20. Πόση ώρα χρειάστηκε, ας πούμε, δεν ξέρω να θυμάσαι. Νομίζω 2,5 ώρες περίπου. Απλά τα ίδια άτομα δεν θα παίρναν τόση πολύ ώρα για να φύγουν. Όχι τα ίδια. Να σκάσει τον bubble δεν θα μας έπαιρνε τόση ώρα, πιστεύω, αν παίζαμε Day 2. Καθώς πολλοί Shortstacks ξεκουράστηκαν, αναδιοργανώθηκαν, φτιάξαν λίγο στο μυαλό τους πώς θα παίξουν, τι θα κάνουν. Ενώ πάνω στο παιχνίδι με την κούραση μπορεί να γινόταν πιο πολλά λάθη και να τελειώνει πιο γρήγορα τον bubble. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι, είναι άσχημο να ξυπνήσεις το πρωί, να χαλάσεις τον ύπνο σου, να κατέβεις να παίξεις για να φύγεις bubble 2.000 ευρώ, που εντάξει για χιλιάρι είναι normal το bubble, αλλά αν το δούμε σαν χρήματα το 2016 είναι πολλά. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Είναι και ψυχολογικά ένα μικρό κακό. Εκτός είχαν κάνει 7 re-entry πιο πριν, οπότε τώρα λες 2.000, κατάξει, κλαίμα, τι πήραμε, τι χάσαμε. Με 7 re-entry δεν νομίζω ότι πας να παίξεις D3, συνεχίζεις το cash από το βράδυ, μάλιστα, μήπως και γυρίσεις. Και δεν φεύγεις ποτέ από εκεί πέρα, γιατί αν πας στη γυναίκα σου και την πεις ότι έκανε 7 re-entry, είναι δύσκολο το πράγμα. Ωραία, οπότε ξεκινάμε Day 3, θύμισέ μου με τη stack ξεκίνησα με την Day 3. 310.000 ήταν 30. 40 blinds που μου είπες. Πες 30 γιατί στο 20 λεπτό πάνω έγινε, ανέβηκαν τα blinds, οπότε 30 κάτι blinds, 31-32 blinds. Mm-hmm. Και μας πήρε αυτό το 2,5 για να σπάσουμε το bubble και σε αυτό το διάστημα το stack σου είχε κάποιες διακυμάνσεις, πώς κινήθηκες γενικά. Στα live νομίζω ότι το 70% του πώς θα πάει η μέρα είναι το σύντρό σου. Το πώς δηλαδή θα γίνει η κλήρωση ώστε πού θα κάτσεις, με ποιους αντιπάλους θα είσαι, καθώς κάθε φορά σπάει το τραπέζι και γίνεται σύντρο σε αυτές τις καταστάσεις. Είχα πάρα πολύ καλό σύντρο. Έχω δεξιά μου τον leader του τουρνουά, το οποίο θα ήταν τελείως διαφορετικά αν τον είχα ακριβώς αριστερά μου. Επομένως, γνωρίζω ότι ποια φύλλα πρέπει να παίξω πάνω του, ώστε να πάρω έξτρα αξία από τα χρήματά μου, καθώς είναι αλλιώς να κάνω ένα open shove στα 20 κάτι blinds και αλλιώς να έχει προηγηθεί ένα raise και να βάλω εγώ τα λεφτά μέσα, γιατί παίρνω έξτρα folding equity και έξτρα χρήματα. Και πέρα από αυτό, οι θέσεις αριστερά μου, αν θυμάμαι, 3 ή 4 πρώτες, είναι άτομα τα οποία δεν είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες, ξέρω ότι θέλουν τον bubble, δεν θέλουν να παίζουν 3 μέρες για να χάσουν bubble 2.000 ευρώ. Οπότε, ας πούμε ότι ό,τι μου άφηνε ο leader, μπορούσα να το καθαρίζω εγώ μετά. Ωραία. Ό,τι δεν άνοιγε ο leader. Ναι, είχες και αυτό το καλό, ότι στην ουσία αν έφευγε από την μπάσα, ήσουν και πιο άνετος, ξέρεις ότι δεν υπάρχει να εμπλακείς μαζί του, οπότε ήταν και πιο εύκολη η απόφαση να ανοίξεις εσύ κάποια χέρια που κρατούσες. Ναι, και ουσιαστικά υπερδιπλασίασα πάνω στον bubble χωρίς να παίξω lean. Δηλαδή, όταν έσκασε τον bubble είχα νομίζω 700.000, 650-700.000. Απλά με κερδισμένα pots, δηλαδή, χωρίς κάποιο έτσι μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Σπάει το bubble, έχουμε εξασφαλίσει 2.000, έχουμε 700.000. Σε εκείνη τη φάση άρχισε καθόλου να σκέφτεσαι τις top 3 πληρωμές ή ακόμη έλεγες πάμε βήμα-βήμα και βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι στα τουρνουά δεν πρέπει να σκέφτεσαι το βήμα-βήμα. Δηλαδή, συνήθως στα περισσότερα τουρνουά οι 3 πρώτες θέσεις είναι που πληρώνουν. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς το μεγαλύτερο jump, ας πούμε, είναι το 21-20, που από 0 πας στα 2.000. Mm-hmm. Που προφανώς αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπει στα λεφτά. Αλλά αφού μπει στα λεφτά, από εκεί και πέρα, σε ένα τέτοιο ειδικά τουρνουά με αυτά τα jumps, καλό είναι να έχεις το μυαλό σου απλά και μόνο το πώς θα φτάσεις πιο μακριά. Όχι το να περιμένεις step by step, ας πούμε. Μετά το 21-20 το μεγαλύτερο jump είναι το 1-2. Το 2-1 και το 3 ας βάλουμε μέσα. Μέχρι να φτάσουμε στο final table, σε τι φάση ήμασταν? Υπάρχει massive leader στο τουρνουά, στο τραπέζι μας. Ο οποίος ήταν? Ο Δημήτρης Μη. Τον γράφανε, δεν θέλει μάλλον να πει το ποιος ήταν. Ας μην είναι ο Δημήτρης Μη. Ωραία. Πολύ πιεστικός, πολύ καλός παίκτης. Οπότε δεν είχαμε και πολλά περιθώρια στο τι θα γίνει ακριβώς. Παίζαμε τα φύλλα μας, ας πούμε. Βρήκα μια πολύ καλή κατάσταση 70-30 που την πήρα στο Bubble Final Table. Και από εκεί που θα ήμασταν short, θα ανεβήκαμε και μπήκαμε στο Final Table με ένα τίμιο stack των 35 blinds. Πρώτη πληρωμή στο Final Table, πόσο είχαμε εξασφαλίσει? 5.800 νομίζω. Mm-hmm. Νομίζω 5.800. Μιλάω στο πρώτο πληθυντικό κιόλας, πόσο είχαμε εξασφαλίσει. Γιατί... Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Γκίτος με έχει βάλει full stacking στο τουρνουά. Το μερίδιό μου το θέλω, γιατί γι' αυτό μιλάω στο πρωτοπληθυντικό, για να τα ακούσει ο κόσμος και μην πεις μετά ότι α, φίλε, εγώ δεν σε ξέρω και δεν σου δίνω τίποτα και τέτοια. Σωστά, να υπάρχουν μάρτυρες. Οπότε ξεκινάμε final table με καλό stack. Στην ουσία νομίζω ότι στα final table γενικά
όλο το κλειδί είναι να ξεκουμπώσει, να γίνει ο πρώτος αποκλεισμός, να αρχίσουν να ξεκουμπώνουν λίγο τα πράγματα. Γιατί μέχρι να γίνει ο πρώτος αποκλεισμός είναι λίγο πιο κουμπωμένοι όλοι. Μην φύγω εγώ πρώτος από το Final Table. Υπάρχει και αυτή η νοοτροπία, όπως αντίστοιχα και στο Bubble που λέγαμε πριν. Άρα, πώς κύλησε έτσι στην αρχή του το τελικό τραπέζι? Υπήρχε ένας πάρα πολύ short, ο οποίος έφυγε στο πρώτο ή στο δεύτερο χέρι. Πολύ short όμως, ένα παιδί. Οπότε ουσιαστικά 7 παίζαμε το τελικό τραπέζι. Και εμείς οι παίκτες στο μυαλό μας 7 ήμασταν, καθώς ήταν αρκετά short, με 2-3 blinds. Τα stacks ήταν κοντά και σε μία πάσα, νομίζω 5ο-6ο χέρι, ίσως και λίγο αργότερα, βρίσκω full double up από τον leader. Τρίτη φορά που βάζω τα λεφτά μέσα. Φλίπα και που να χάσουμε. τι πάσα ήτανε? Άνοιξε ο Βούλγαρος, ο Γιάνκοφ, δεν θυμάμαι πως ήταν τον άνθρωπο, πολύ καλός παίκτης, από UDG συν 1 με 30 κάτι blinds, UDG συν 2 κάνω flat εγώ άσο ρίγα με 30 plus blinds, φτάνει στο big blind που είναι ο leader, κάνει squeeze τα 60.260, μετά από σκέψη πάει πάσο ο Βούλγαρος και ανακοινώνω 4-bet all-in, snap call με dames και ένα άσο στο river, μας έφτιαξε. Μαγικό σας στο River. Με τι σκεπτικό έκανες flat το mini race του Βουλγάρου? Το σκεπτικό μου είναι ότι δεν, σε εκείνο το σημείο, καθώς είμαστε και final table, δεν έχω πολύ bluff range στα 3-bet μου. Δεν περιμένω δηλαδή να θεωρήσω ο Βούλγαρος ότι από αρχική θέση εγώ θα του κάνω light 3-bet με τα stacks να είναι τόσο κοντά ολονών μας. Ότι θα κάνω light 3-bet. Μπορούμε να πούμε τι θέση ήταν ο Βούλγαρος και τι θέση είχες εσύ? Χοντρικά. Ο leader είχε 3, ο δεύτερος είχε 1,2 και εγώ πρέπει να είμαι 5ος με 1 για να καταλάβεις τη διαφορά. Μιλάμε για πολύ κοντινά στάξη. Ωραία. Επομένως θεώρησα ότι θα μου τα βάλει με ένα σχετικά top του range του. Κάθε σε δεκάρια πλάς, ίσως 9 πλάς και άσου ντάμα suited. Τον γνώριζα τον παίκτη. Είχαμε παίξει αρκετές ώρες στο τραπέζι, ήμασταν final table και στο προηγούμενο τουρνουά. Γνώριζα ότι είμαι ενεργητικός, αλλά και πάλι δεν πιστεύω ότι θεωρούσε ότι σε αυτό το σημείο εγώ θα κάνω κάποιο light move. Επομένως ο λόγος που φλατάρω είναι πρώτον αυτός. Ότι δεν θεωρώ ότι θα πάρω μέσα κάτι χειρότερο άμα κάνω 3-bet. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κάνω face-up ένα χέρι όπως ρίγα ντάμα suited, ρίγα βαλέ suited. Ένα πιο weak χέρι. Επομένως σε πολλά ace-high board δεν θα με πιστέψει ότι έχω πολλούς άσους στο range μου. Γενικά ένα τόσο δυνατό φύλλο. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι μήπως γίνει κάποιο squeeze από πίσω. Καθώς αν εγώ κάνω 3-bet δεν νομίζω ότι θα βρεθούν πολλά χέρια από πίσω θα μου τα βάλουν και θα είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Επομένως, θεώρησα ότι είναι καλύτερα να το κρύψω εκείνη τη στιγμή και αν κάποιος από πίσω ξυπνήσει με κάτι, να παίξουμε. Βέβαια, στην ουσία, ό,τι απόφαση και να έπαιρνε, τα λεφτά θα μπαίνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση με βάση το. Όχι, με τις ντάμες δεν θα γινόταν πάσο. Απλά αυτό που μπόρεσα να. Ας πούμε, ότι ήταν σωστό το play, είναι ότι μετά το 3-bet από τον big blind με τις ντάμες, καθώς ο leader ήταν πραγματικά πολύ ενεργητικός, ο Βούλγαρος πήρε περίπου 1,5 λεπτό πριν κάνει πάσο και αργότερα μου είπε ότι είχε άσο 10 suited και ήθελε να τα βάλει. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπιανε θεωρητικά, βέβαια τον board έβγαλε και άσο και 10, οπότε άγιο είχαμε, αλλά εντάξει. Σωστά, ναι, άρα δηλαδή εντάξει, εσύ δεν είχες πάσο ποτέ, δηλαδή και στο 3-bet του leader και να τα βάζε ο Βούλγαρος πάλι θα έμπαινες και θα έμπαινε προφανώς και ο leader και θα γινόταν εκεί το μακελιό. Ναι, ναι. Και σε εκείνο το σημείο σε τι stack φτάνουμε? 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια, ναι, με τον τρίτο να έχει 1 εκατομμύριο αρχίζει να φαίνεται κάποιο ICM, υπάρχει πλέον, αλλά 5 χέρια μετά διπλασιάζει ο Βούλγαρος πάνω μου ριγάδες από άσο βαλέ, τρώμε μια κέντα river και ξαναλλάζουν τα στάξεις και ξανά νέα στάξεις από την αρχή, οπότε δεν προλάβαμε να χαρούμε λίγο το ICM μας, να δούμε πώς θα παίξουμε. Ναι. Και εκεί που έχασες αυτή την πάσα πόσα άτομα έχουν μείνει? Ακόμα είμαστε 7. 7 ακόμα. Ναι. Μετά τι εξέλιξη υπήρχε, τι αποκλεισμοί γίνανε, ας πούμε, και συμμετείχες εσύ σε κάποιον? Εγώ δεν έχω αποκλείσει κανέναν στο Final Table. Νομίζω ο επόμενος που φεύγει είναι ο Δημήτρης Ομπαλάς. Ντάμες πάνω, έπεσε σε ριγάδες του Βούλγαρου. Νομίζω ο Τζιμ φεύγει μετά. Μετά φεύγει ένα άλλο παιδί που δεν το γνώριζα. Και παίζουμε για πολύ. Όχι, ψέματα. Μετά φεύγει ο Δημήτρης, που έχασε πολλά συνεχόμενα πότ και αποκλείστηκε. Ο leader. Και μετά μένουμε 5 άτομα και παίζουμε για πολύ ώρα 500. Και εκεί το παιχνίδι στο 500 ήταν. Θα το χαρακτήριζες loose, θα το χαρακτήριζες tight, πώς ήταν? Έχουμε δύο softstacks τα οποία σοβάρουν αρκετά, αλλά δεν μπορεί να βρει κάποιο φίλο να κάνει call. Επομένως έχουν μαζευτεί λίγο τα ranges, γιατί δεν μπορούμε να ανοίγουμε αυτοί που έχουμε, ας πούμε, λίγο stack παραπάνω σε 10 και 11 blinds και να πηγαίνουμε πάσο. Επομένως είναι παιχνίδι υπομονής, περιμένουμε πότε θα φύγει τουλάχιστον ένα από τα δύο softstacks. Τελικά γίνεται το.
το θαύμα και φεύγουν και τα δύο Σόρταξ εν καιρό. Και φτάνουμε στο 300 παιχνίδι όπου γίνανε συζητήσεις για τον deal, να υποθέσω, με το που μπήκαμε στο 300 παιχνίδι ή όχι. Παίξαμε ένα τέταρτο μέχρι να φτάσει στο break. Δεν έγινε κάποια συζήτηση για deal. Παίξαμε κανονικά. Μόλις έγινε όμως το break, έπεσε μια κουβέντα, γιατί παίζαμε από τη μία το μεσημέρι, έχοντας ήδη άλλες δύο full μέρες πόκερ στην πλάτη μας. Και είχαμε φτάσει 4 το βράδυ, με τα στάξαμε πολύ κοντά. 3,3 ο Βούλγαρος, 2,9 εγώ, 2,8 ο Βατάλ νομίζω. Και πόσο deep ήταν τα στάξη σε σχέση με τα blinds? Τίποτα. 33, 29, 28 blinds είναι αυτό που είπα. Είναι η πρώτη φορά που το παιχνίδι έχει πιο σάλλο στάξ. Έγινε μια συζήτηση, σχετικά γρήγορα τα βρήκαμε. Πήρε 1000 ευρώ παραπάνω ο leader και μετά παίξαμε για το τρόπιο που... Παίξανε για το τρόπιο. Παίξανε. Έπαιξες και εσύ για το τρόπιο στην αρχή, αλλά έφυγες από τη διεκδίκηση λίγο πιο νωρίς από τους άλλους. Ισχύει. Ο Βούλγαρος που πήρε 1000 παραπάνω τα ζήτησε, έτσι βγαίναν τα νούμερα και το θεωρήσατε λογικό, πώς ακριβώς έγινε? Δεν μπήκαμε σε διαδικασία ICMizer και τα λοιπά για να ψάξουμε τα νούμερα. Θεωρήσαμε ότι καθώς ήταν πάνω από 3 εκατομμύρια μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Απλά εγώ με τον Βατάλ δεν μπορούσαμε να έχουμε διαφορές στο ένα blind. Και νομίζω ότι εν τέλει ίσως και να μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω. Γιατί το jump εκεί είναι στα 18-30, 12.000, είναι μεγάλο το jump. Ίσως και να μπορούσε να ζητήσει κάτι πολύ ελάχιστο παραπάνω. Απλά τρεις καλοί παίκτες ήμασταν, τρεις παίκτες που θεωρητικά δεν θα φοβόμασταν το να παίξουμε τα λεφτά, ακόμα και αν το jump είναι τέτοιο. Οπότε άποψή μου είναι ότι σωστά έπραξε και δεν το κυνήγησε παραπάνω. Ναι, γιατί προφανώς εκείνο το σημείο νομίζω ότι και ο ένας γνωρίζει λίγο πολύ τον άλλον. Και μόνο από το τουρνουά να βάλεις δηλαδή, που τον έχει δει να παίζει, γνωρίζει λίγο πολύ την αξία του. Οπότε νομίζω ότι παίζεις και λίγο με τη φωτιά αν κυνηγάς κάτι παραπάνω σε τέτοιες περιπτώσεις. Συμφωνώ. Ωραία, οπότε μπαστάρουμε τρίτη, παίρνουμε τα 30 κάπα και επιστρέφουμε. Και εξαφανιζόμαστε. Και επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και τα 30 τι θα κάνουμε τώρα? Θα βάζουμε στο σεντούκι και περιμένουμε, παίζουμε πόκερ ξανά, παίζουμε live, αγοράζουμε κάποιο αυτοκίνητο, τι κάνουμε? Μάλλον πάνε για ενίσχυση bankroll σε πρώτο στάδιο. Δεύτερο στάδιο είναι ότι θέλω να κάνω ένα ταξίδι φέτος επιτέλους στο εξωτερικό. Στην Τσεχία μου έχουν πει ότι για μπαστοτάξιο δεν είναι πολύ ωραίος προορισμός. Ού, ναι, ό,τι καλύτερο. Επομένως, αυτά είναι τα επόμενα σχέδια με ένα μέρος των χρημάτων. Από εκεί και πέρα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ενίσχυση του bankroll και ό,τι βγει. Λίγο πολύ δηλαδή και στο online τώρα, στα ίδια που ήσουν και πριν συνεχίζεις, έτσι? Δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα από πλευράς buy-ins, να το πω έτσι? Μπα όχι, δεν αλλάζει κάτι. Δώσαμε λίγο volume στα WCoop, ανεβάσαμε λίγο το AB γιατί λογικό είναι. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο, break-even κλείσαμε, ξαναπέφτουμε εκεί που ήμασταν, ένα κλικ πιο κάτω και συνεχίζουμε. Καλό αυτό πάντως, το break-even δηλαδή νομίζω ότι είναι σαν κέρδος σε μια τέτοια σειρά. Η αλήθεια είναι πως όταν ξεκίνησε, αυτό ήταν ο στόχος, το να μην χάσω όταν ξεκίνησα με το WCoop. Εν τέλει μου αφήνει μια πικρία, γιατί είχα 3 πολύ καλά deep runs που δίναν πολύ καλά χρήματα και τη μία το δικό μου λάθος, τις άλλες δύο φορές το ότι κάτι πήγε στραβά, δεν βγήκαν όπως θέλαμε τα πράγματα, μου άφησε μια πικρία. Αλλά σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος στο break even, ναι. Άρα τώρα συνεχίζουμε λίγο πολύ στο ίδιο μοτίβο από πλευρά stakes στο online τουλάχιστον. Έχουμε στο προγραμματάκι και αυτό το ωραίο ταξιδάκι, τον μπαστοτάξιδο στη Τσεχία, στην Πράγα, για το EPT. Υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο γενικά? Ένα πτυχίο να πάρουμε, γιατί έχω ένα κενό στον τοίχο που πρέπει να το γεμίσω. Ένα πτυχίο είναι ο βάσιμο πρώτος στόχος. Θα γεμίσει το κενό στον τοίχο ή θα γεμίσει κανένα σιρτάρι στην τέταρτη σιρταριέρα πίσω στην αποθήκη κάτω από τις κόνες? Αρχικά θα είναι στον τοίχο με καμάρι. Μετά όσο περνάει ο καιρός θα κατεβαίνει σιγά σιγά και θα κρυφτεί σε κάποιο σιρτάρι, υποθέτω. Σωστό. Ναι. Αυτή είναι η λογική πορεία. Εγώ το έβαλα κατευθείαν στο σιρτάρι, ρε παιδί μου, για να... Να μην μου πιάσει χώρο στον τοίχο, δεν θέλω ούτε να το βλέπω. Τίποτα. Εντάξει, μικροί είμαστε ακόμα, έχουμε καιρό. Μικροί είμαστε, συμφωνώ. Πλάκα, τώρα που το λες το μικρό είμαστε, πόσο χρόνο είσαι? 24 για ένα μήνα ακόμα. 24 για ένα μήνα ακόμα, ωραία, εντάξει. Άρα είμαστε κοντά. Συμπλήν 8 χρόνια τώρα δεν κάνει τίποτα. Πρόβλημα. Τα 8 χρόνια αυτά που λες είναι εμπειρία καθαρά και πείρα, τίποτα παραπάνω. Σωστά, ναι. Οι δικοί σου γενικά πώς το αντιμετωπίζουν? Γιατί σε μικρή ηλικία σχετικά που άλλα παιδιά, ας πούμε, ψιλοπετάνε χαρταετό, να το πούμε έτσι, και απλά το βράδυ γυρνάνε μέχρι το ξημέρωμα, ας πούμε, στα μαγαζιά και την επόμενη μέρα ξυπνάνε στις 3 η ώρα. Λίγο πολύ τώρα λέω αυτά που έκανα εγώ όταν ήμουν φοιτητής. Πώς είναι? Βέβαια, από πλευράς προγράμματος δεν νομίζω ότι διαφέρει το δικό σου το πρόγραμμα πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι κοιμάσαι ξημέρωμα και
ξυπνάς αργά, για άλλους λόγους βέβαια, λόγω του παιχνιδιού. Αλλά πώς το αντιμετωπίζουν γενικά αυτή την ασχολία σου? Γενικά με τους δικούς μου έχω να μιλήσω 8 χρόνια, με διώξαν από το σπίτι. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Το πήρανε πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλά, δεν ήξερα κι εγώ. Στο μυαλό μου, επειδή το γνώρισα το παιχνίδι σαν παιχνίδι ικανοτήτων με τη μία, δεν το πήρα σαν τζόγο. Mm-hmm. Προσπάθησα να τους εξηγήσω και επειδή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα άρχισα να απεξαρτοποιούμε και να βγάζω χρήματα από αυτό. Σε μια εποχή που άρχισε η οικονομική κρίση, ήταν λίγο πιο δύσκολα. Είμαι από επαρχία, δεν είμαι από εδώ. Έπρεπε να νοικιάζω. Το ότι μπορούσα και τους πρόσφερα αυτή την ελάφρυνση, ας πούμε, τους έκανε να το δεχτούν πιο εύκολα. Και ότι δεν είχα προβλήματα με χρωστάω, κάνω στήλε μου, έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Το ότι είχα μια ομαλή πορεία και οικονομικά έγινε ανεξάρτητο σχετικά γρήγορα, βοήθησε να το καταλάβουν ότι είναι παιχνίδι ικανοτήτων και όλα καλά. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό αυτό, δηλαδή. Να έχεις τη δυνατότητα, ας πούμε, να κερδίζεις ποσά 30.000 ευρώ που για κάποιον μπορεί να είναι η μισθή ενός χρόνου, ας πούμε. Και τώρα αναφέρομαι εντελώς τυχαία στο ποσό που πήρες από το PPT, γιατί στο online έχεις κερδίσει και μεγαλύτερα ποσά από αυτό. Είναι μεγάλη ιστορία να έχεις αυτή την ευχαίρεια. Βέβαια, ο άλλος, ένας τέλος πάντων που δεν είναι μέσα στο χώρο, δεν θα το αντιμετωπίσει έτσι, γιατί θα πει: «Ω, πήρες 50 χιλιάρια, ρε παιδί μου, λες και θα τα βάλεις όλα στην τσέπη σου και θα αρχίσεις να γλεντάς την επόμενη μέρα». Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα στο πόκερ. Ισχύει, σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι. Απλά και απ' την άλλη είναι λίγο κακό αυτό, με την έννοια ότι το πολύ εύκολο χρήμα, σε εισαγωγικά εύκολο, σου χαλάει λίγο την εικόνα του τι γίνεται έξω, σε απομονώνει λίγο. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε κρίση, το βλέπουμε κτλ. Απλά είναι λίγο δύσκολο μετά να καταλάβεις ότι πρέπει να βγεις στην αγορά εργασίας μετά από 3-4 χρόνια για να παίρνεις στην Ελλάδα 600 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό που λες. Δηλαδή, αν έχεις περάσει, ας πούμε, μια εξαετία, 7 ετία που βγάζεις π.χ. 40-50 χιλιάρικα το χρόνο, έτσι πολύ χοντρικά, δεν ξέρω αν μπορείς μετά να πας και να βγάζεις αυτά τα χρήματα σε μια κατάσταση που είσαι μόνος σου, είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, δεν έχεις κανένα να σου πει τι να κάνεις, πώς να το κάνεις και γιατί να το κάνεις. Και μετά πρέπει να βγεις, ας πούμε, και να δουλέψεις για 600, 700 και 800 ευρώ, ξέρω εγώ, π.χ. ακόμα, και να έχεις και από πάνω σου και έναν δερβέναγα, ας πούμε, που να σου δίνει εντολές. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα στη ζωή σου. Ναι, απλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που πήρανε τόσα λεφτά, τα χάσανε. Δεν τα διαχειρίστηκαν σωστά, ήταν βαράιαν, κάνανε επενδύσεις που δεν πιάσανε για χύψη λόγους. Και σταμάτησαν το πόκερ. Και έπρεπε να βγουν στην αγορά εργασίας με περισσότερες δυσκολίες από όσες ίσως να περιμένανε, καθώς είναι πραγματικά δύσκολο το να μπορείς να συντηρηθείς με 600 ευρώ, ενώ έχεις συνηθίσει σε υπέρογκα ποσά. Αυτό είναι το θέμα, γιατί υπό άλλες συνθήκες συντηρείσαι με 600 ευρώ. Δηλαδή, κουτσά στραβά συντηρείσαι. Αλλά αν έχεις συνηθίσει να συντηρείσαι με 4 και με 5 χιλιάρια το μήνα, τι γίνεται? Εντάξει, τώρα με 4 και με 5 χιλιάρια το μήνα είναι και λίγο ακραίο. Είναι μεγάλο το ποσό. Αλλά ακόμα και για 2.000 να μιλάμε, πάλι είναι πολύ δύσκολο το να προσαρμοστείς. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα γενικά είναι εφικτό κάποιος που θέλει, ας πούμε, να ασχοληθεί επαγγελματικά με το πόκερ μπορεί να επιβιώσει στην Ελλάδα ασχολούμενος μόνο με το πόκερ? Μιλάμε για online ή για live? Κυρίως online. Γιατί το online είναι και πιο εύκολο και είναι και πιο εφικτό οικονομικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, το live είναι ακριβό άθλημα. Δεν είναι εύκολο να. Για να ασχοληθεί, θα πρέπει να έχει ήδη από πριν κάποια μπάνκα, να το πούμε έτσι. Ενώ στο online ξεκινά και με 100 δολάρια που λέω λόγο ή με 500 ή με 1000, ας πούμε, είναι πιο εφικτό. Εύκολο δεν είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο. Πάνω απ' όλα είναι το bankroll management, ok, να λόλα ένα μήλο, ας πούμε, όλοι το λένε. Από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα με τα ελληνικά accounts. Καθώς με τη φορολογία γίνεται δυσβάστακτο το να μπορείς να είσαι κερδοφόρος, πρέπει να έχεις ένα ROI αρκετά υψηλό. Και όταν είσαι αρχάριος, είναι ακόμα πιο δύσκολο να πιάνεις υψηλά στάνταρ στο ROI σου και όχι έμπειρος. Αλλά σίγουρα είναι εφικτό, απλά θέλει περισσότερη προσπάθεια από όσο θα ήθελα να έμενε στη Μάλτα, ας πούμε. Ένα παράδεισο αναφέρω, οικονομικό, φορολογικό. Να σε ρωτήσω, μια που αναφέρεις τώρα το θέμα της φορολογίας, πώς εξηγείται το γεγονός ότι μόνο το Poker Stars, εντάξει, και το Full Tilt OK, το οποίο, εντάξει, δεν μας απασχολεί πάρα πολύ σε αυτή τη φάση, την άποψη του είναι το ίδιο πράγμα, ότι μόνο το Poker Stars έχει αυτό το θέμα με τη φορολογία, ενώ κανένα άλλο από τα σε εισαγωγικά νόμιμα Poker Rooms της Ελλάδας δεν το χρησιμοποιεί? Αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζω, σε τι συνεννόηση ήρθαν οι υπεύθυνοι του PokerStars με τους υπεύθυνους της χώρας, τι ακριβώς έγινε. Υποθέτω ότι η πρώτη σκέψη της PokerStars ήταν να φύγει τελείως από την αγορά, την ελληνική. Μετέπειτα είδε πως δεν τους συμφέρει για κάποιο λόγο. Γιατί είμαστε μικρή σχετικά αγορά, αλλά υπάρχουν άτομα, υπάρχει λαός. Νομίζω είμαστε το 5% του player pool στις Stars, είμαστε. Νομίζω. Το οποίο είναι σημαντικό για μια μικρή χώρα. Προφανώς είδε ότι δεν τους συμφέρει να φύγουν, ήρθαν σε αυτή τη συμφωνία.
Αλλά έχω την εντύπωση ότι η συμφωνία έγινε από μεριά κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό που λέμε στο άψε σβήσε. Είδανε πόσα χρήματα περίπου χάνουν από τον τζόγο, από τον online τζόγο. Ας πούμε ένα νούμερο 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Βρήκαμε μια φόρμουλα να παίρνουν αυτά τα χρήματα και δεν τους νοιάζει από εκεί πέρα. Καθώς το 20% είτε είσαι cash player αλλά κυρίως τουρνουά, δεν γίνεται. Δεν είναι εφικτό, τέλος. Ναι, ναι. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι πιο, μια άλλη φόρμουλα. Ίσως τέλος του χρόνου, δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και πολλούς Έλληνες να ξενιτεύονται για να παίζουν έξω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι νομίζω ότι το poker σας και ότι η ελληνική κυβέρνηση ή τέλος πάντων αυτός ο αρμόδιος φορέας που το αποφάσισε έβγαλε μια απόφαση στο στυλ που λες, δηλαδή πόσα χρειαζόμαστε, πόσα χάνουμε το χρόνο, τόσα. Πώς θα τα πάρουμε αυτά, έτσι, πες τους το, ok. Νομίζω ότι το PokerStars δεν επεξεργάστηκε καθόλου αυτό που τους είπανε. Δηλαδή ήθελε απλά να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ήθελε να είναι νόμιμο, τους είπανε ότι ο Γάιδαρος πετάει και είπε το PokerStars, ok, ο Γάιδαρος πετάει. Και αν προσέξεις τώρα, διαβάζω σε άλλες νόμιμες εταιρείες που λένε ότι το ποσό λέει της φορολογίας το απορροφάμε εμείς που είναι να πληρώσετε. Δηλαδή τι, αυτοί μαλάκες είναι που... Γελάει ο μαλάκας, ρε. Τι σημαίνει, κύριε? Τι απορροφάνε τη φορολογία, δηλαδή και το πόκεστα μας βάζει και την πληρώνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό μου κάνει για κλασική ελληνική... Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Περίπτωση, ρε παιδί μου, που κάνουν ό,τι τους έρθει όπως τους έρθει, χωρίς να υπάρχει καμία ισότητα, καμία αξιοκρατία, τίποτα, ρε παιδί μου. Αυτή την εντύπωση μου δίνει η όλη ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό η PokerStars, ακόμα και αν υπήρχε θέληση, καθώς μετά ανοίγει φάκελος για τα υπόλοιπα sites. Δηλαδή, μπορεί και η Γαλλία με το ίδιο σκεπτικό να ζητούσε να μπει στο παγκόσμιο player pool και να πληρώνει PokerStars στους φόρους των Γάλλων και των Ιταλών και των Ισπανών. Δηλαδή, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται με την νομοθεσία σε εκείνες τις χώρες, γιατί έχουν αποκοπεί από τη δικιά μας πλατφόρμα και παίζουν σε ξεχωριστές, αλλά υποθέτω ότι είναι θέμα νομοθεσίας. Ίσως να υπήρχε μετά δεύτερο παράθυρο να μπουν αυτοί να πληρώνει οι PokerStars και να θέλουν να κλείσουν έτσι το φάκελο οι PokerStars, χωρίς να προχωρήσει σε άνοιγμα νέων φακέλων. Mm-hmm. Ναι, όντως, πλάκα-πλάκα η Γαλλία τώρα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να επιστρέψει στο παγκόσμιο player pool. Άμα δεν γίνει ένα poker boom, να μπει η Ινδία, η Κίνα ή ξανά η Αμερική πίσω, να ανοίξουν οι αγορές, να μπουν μεγάλοι λαοί, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται σαν να φιλή ζωή προσπαθεί να δώσει PokerStars για να φτιάξει λίγο τα prizes κτλ. Το οποίο στο τέλος δεν θα αποφέρει και καρπούς. Αυτό ρε σύντομα, μεταξύ με την Κίνα, μια τόσο μεγάλη χώρα που είναι χωμένη παντού, που οτιδήποτε, ακόμη και η Ιαπωνία σαν χώρα, που οτιδήποτε υπάρχει είναι σε ηλεκτρονική μορφή, ας πούμε, αυτοί το έχουν, ρε παιδί μου. Πώς και δεν ασχολούνται σε μεγάλη κλίμακα με το πόκερ? Νομίζω πως δεν τους συγκινεί, αν δεν γίνει ένα πόκερ boom όπως έγινε με το Money Maker, που να μάθουν όλοι τι είναι το πόκερ και να ξυπνήσουν και να γίνει μόδα, που και στην Ελλάδα έρθει μετά από χρόνια, γιατί και εμείς τι είμαστε, αποτελέσματα του Money Maker effect είμαστε. Ναι, απλά ότι... ξυπνήσαμε καθυστερημένα όπως και σε όλους τους άλλους τομείς, ρε παιδί μου, τα οποία τα κάνουμε σε διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη, ξέρω εγώ να το πω έτσι, από το δυτικό κόσμο, με μια διαφορά κάποιων χρόνων. Ας πούμε, το ίδιο συνέβη και σε αυτό. Νομίζαμε ότι ήταν το boom από κάτι άλλο, αλλά στην ουσία ήταν το φαινόμενο Money Maker το οποίο μας χτύπησε λίγο πιο αργά από το 2003 που έγινε. Αυτό ακριβώς. Άμα δεν γίνει και με κάποιον, ξέρω, ίσως με κάποιον Κινέζο ερασιτέχνη, αν δεν γίνει κάτι παρόμοιο. Η Κίνα δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να μπει ζεστά. Ήδη υπάρχει μια περισσότερη κίνηση Κινέζων παικτών, mm-hmm. αλλά σε καμία περίπτωση αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, γιατί παίζουν, ξέρω εγώ, όλη μέρα παίζουν LOL, ρε παιδί μου, ή παίζουν, ξέρω εγώ, WOW, ή παίζουν. Μα παίζουν παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ασχολούνται με τέτοιου είδους παιχνίδια. Και μπορεί να σπαταλάνε τον χρόνο να παίζουν παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως κέρδος. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει κάτι. Και αν μπορεί, κερδίζει τώρα ελάχιστα μηδαμινά ποσά, ας πούμε, σε σύγκριση με το Pocket τουλάχιστον. Χωρίς να έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου LOL και Dota, ποτέ αυτά τα παιχνίδια, έχω την εντύπωση πως το top επίπεδο βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Ισχύει, ισχύει. Απλά το top επίπεδο είναι κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο. Μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, ας πούμε. Α, okay, okay. Δεν είναι okay, δηλαδή okay. Όπως το poker που. Εντάξει, εκεί βέβαια δεν είναι και άπειροι αυτοί που κερδίζουν, αλλά αυτοί που υπάρχουν πάρα πολλοί που κερδίζουν και μικρότερα ποσά, ρε παιδί μου. Δεν μιλάμε για αυτούς που κερδίζουν εκατομμύρια το χρόνο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι όντως αν μπει μια χώρα σαν την Κίνα ή σαν την Ινδία ή εντάξει σαν την Αμερική, ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για το πόκερ σας και για το πόκερ γενικά. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τον επόμενο καιρό. Στο online poker τώρα για σένα προσωπικά, η στόχη σου ποιοι ακριβώς είναι, τι ακριβώς θέλεις να πετύχεις σαν PR σαλούτε που αμέσως μετά θα σε ρωτήσω από πού βγαίνει το ψευδόνιμο αυτό. Τι θες να πετύχεις στο online, ποιος είναι ο στόχος σου?
Πραγματικά αυτή την περίοδο με βρίσκει σε φάση έλλειψης κινήτρων και στόχων. Δηλαδή, λίγο η αλλαγή του προγράμματος, το οποίο δεν μου άρεσε. Λίγο το ότι η πολιτική της εταιρείας είναι πλέον αντιρέγ. Λίγο το ότι παίζαμε για μεγάλα prize pools μέσα στα W Cup και ξαφνικά κοπήκαν όλα. Λίγο υπάρχει ένα, έχω ένα θέμα έλλειψης στόχων και κινήτρων. Προς το παρόν είμαστε σε break. Βασικούς στόχους που είχα ήταν κατάκτηση ενός μεγάλου τουρνουά που ήταν το Scoop. Από εκεί πέρα το κατάφερα. Στο W Cup δεν μπόρεσα να πετύχω το, ας πούμε, back-to-back που ήθελα. Αλλά είναι και δύσκολο, είναι λίγο πιο δύσκολα τα W Cup. Οπότε όλα καλά. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάποιον ιδιαίτερο στόχο αυτή την περίοδο. Αναζητώ, αν έχεις να μου προτείνεις κι εσύ κάτι, θα με βοηθούσε πολύ. Εντάξει, κοιτά, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα των κινήτρων είναι πολύ σημαντικό για το πόκερ και οποιοδήποτε παίζει από τον χομπίστα μέχρι τον πιο σκληρό επαγγελματία θα βιώσει στην ζωή του στιγμές τις οποίες δεν του κάνει αίσθηση να παίξει. Και το χειρότερο όλων είναι για τον επαγγελματία, γιατί αυτές τις στιγμές που νιώθει ότι δεν του κάνει αίσθηση να παίξει, παράλληλα νιώθει κάτι να τον καίει και ότι πρέπει να παίξει. Γιατί αυτό το πράγμα είναι, αυτό είναι η σχολεία του, αυτή είναι η δουλειά του. Έχεις δίκιο, ναι. 100%. Οπότε τώρα, αν μπορώ να προτείνω κάτι, νομίζω ότι γενικά θα πρέπει ή να βρεις έναν τρόπο να βάλεις κάποιο είδους πρόγραμμα και να έχεις συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι να είναι και λίγο φαν για σένα, να μην είναι καθαρά χρηματικοί, ας πούμε. Που εντάξει, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι γενικά στο πόκερ δεν είναι καλό να βάζεις χρηματικούς στόχους. Μια καλή ασχολία που ίσως σε βοηθήσει είναι το Twitch. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Γενικά το Twitch πώς το αντιμετωπίζεις, σαν ιδέα? Σαν ιδέα γενικά ή σαν ιδέα να το έκανα εγώ? Ας ξεκινήσουμε γενικά. Γενικά, πολύ ωραία ιδέα, πολύ καλό πρόμο για το παιχνίδι. Και υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες που ασχολούνται. Δεν είναι απλά ότι κάποιοι χομπίστες ή κάποιοι μη επαγγελματίες κάνουν Twitch. Βλέπουμε τον Duck Paul που βλέπουμε είναι ίσως νούμερο ένα στα Cash Games στο Texas, στο No Limit Hold'em. Βλέπουμε τον Donka που είναι από τους καλούς εμπτητάδες να ασχολείται με αυτό και να το διασκεδάζουν. Γενικά κάνει καλό στο παιχνίδι. Υπάρχει, ο κόσμος μαθαίνει. Βλέπω πολλούς όταν παρακολουθώ Twitch, κυρίως του Polk παρακολουθώ. Ενώ ξέρω ότι δεν σου αρέσει, στο λέω ποιητήδες. Βλέπω πολλούς στο chat να γράφουν και να ρωτάνε αν παίζουμε πραγματικά χρήματα, αν αυτά τα ποσά στα τουρνουά, ειδικά νομίζω που έδειχνε ο Τόνκα, τα deep runs του, αν είναι πραγματικά χρήματα. Ισχύει. Πράγμα που δείχνει ότι υπήρχαν άτομα τα οποία τυχαία βρέθηκαν εκεί, δεν μπήκαν στο Twitch του Polk και ίσως 10-20% όσοι και να μάθουν γι' αυτό και να αρχίσουν να ασχολούνται λίγο, να το ψάξουν καλύτερα, μόνο καλό έχει να κάνει στο παιχνίδι. Να σε διακόψω λίγο. Κάτι που είχαμε πει και στο podcast με τον Τατρού και είναι πολύ σημαντικό νομίζω, είναι ότι αν αναλογιστείς ότι και στο Deep Run του Polk και στο 100.000 που έκαναν ο Somerville με το Mercier, οι viewers φτάσαν τους πάνω από 30.000, που εκείνη τη στιγμή ήταν νούμερο ένα στο Twitch συνολικά. Δηλαδή και από τα video games και από οτιδήποτε άλλο προβάλλει το Twitch. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα γενικά. Εντάξει, το 35.000 σαν νούμερο δεν είναι εξωφρενικό αναλογικά με τους πληθυσμούς και με όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι έστω και 5 και με 10.000 είναι gamers οι οποίοι είδαν με την άκρη του ματιού τους το πόκερ και ασχολήθηκαν. Είναι ένα κέρδος για το παιχνίδι. Εννοείται, εννοείται. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, γιατί όχι απλά είναι 35.000 και όλα ok. Έχει να ανταγωνιστεί Dota, LOL, πράγματα τα οποία έχουν πιο πολλούς viewers, ασχολείται πιο πολύ κόσμο με αυτά και κατάφεραν να τα ξεπεράσουν έστω και για ένα βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι απλά έχουν πολύ κόσμο, υπάρχουν πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα Dota, LOL και τα σχετικά, τα οποία μαζεύουν χιλιάδες κόσμο σαν κοινό live που παρακολουθούν αυτούς που παίζουν. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι κόσμο θα μπορούν να μαζεύουν αυτά στο online, ας πούμε, που ο καθένας βλέπει από το σπίτι του. Άρα εσύ δηλαδή με το Twitch τα έκανες ποτέ? Νομίζω ότι δεν το έχω εγώ. Από ποια άποψη? Από θέμα επικοινωνίας με τον κόσμο, το να μπορώ να παίζω και ταυτόχρονα να απαντάω στο chat και τα λοιπά. Σε αυτό νομίζω ότι έχω ένα θέμα. Νομίζω ότι δεν θα έχω τη συνέπεια που πρέπει για να κάνω το Twitch χωρίς διαλύματα, χωρίς με ραντεβού που θα είμαι εκεί στην ώρα μου. Αυτό είναι νομίζω δεν θα το καταφέρω. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή νομίζω ότι αν θέλεις να έχεις ένα πετυχημένο κανάλι στο Twitch, και αυτό και εγώ δεν το είχα καταφέρει που είχα να... πάρα πολύ επιτυχημένο κανάλι στο Twitch, δεν είχα καταφέρει να έχω τέτοια συνέπεια. Δηλαδή, έκανα Twitch σε φάση ενημέρωνα την προηγούμενη μέρα ή εκείνο το πρωί, ας πούμε, ότι παιδιά, ξεκινάω, κάνω Twitch, ας πούμε, σήμερα. Δεν μπορούσα να έχω ένα στάνταρ πρόγραμμα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ας πούμε, λέγω. Που είναι πολύ καλό να ξέρει ο άλλος συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες ώρες, ότι αν πει θα σε δει, ας πούμε, για να πετύχει το κανάλι σου.
PR Salute τι ρίζες έχει. Όχι κάποια ιδιαίτερη ιστορία, λίγο πολύ αυτό που το 90% των παικτών θα πούν, ότι έγινε στα 18-19 ετών κάπου εκεί, οπότε αν κοιτώντας το χρόνο πίσω, η μόνη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι τι ακριβώς σκεφτόμουν. Αυτό νομίζω. Ήταν μια περίοδος που χρησιμοποιούσα πολύ την έκφραση salute του. Σημαίνει, είναι λατινογενή, σημαίνει στην υγειά μας, ευχαριστώ, τα λέμε, λίγο πολύ όλα ανάλογα σε ποια χώρα είναι. Mm-hmm. Το χρησιμοποιούσα πολύ. Σάρα Ντομάς έφτιαξε ένα account, μου ήρθε στο μυαλό. Ήταν κάποιος το χρησιμοποιούσε. Κάποιος έκανε την αντιγραφή, παρότι υπήρχε πριν από μένα. Mm-hmm. Αντιγραφή το θεωρώ εγώ. Και επομένως έβαλα το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, τα αρχικά από το όνομά μου. Και έτσι ξεκίνησε να πω θρύλος, να πω η μιζέρια. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο. Ο μύθος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα δείξει. Ο χρόνος θα το δείξει αυτό. Μύθος σημαίνει ότι πάει και πέρασε. Ιστορίες τα ακούγονται μόνο γι' αυτό, οπότε ελπίζω να μην είναι μύθος. Σωστό, ναι. Λάθος έκφραση, λάθος έκφραση. Σε κάποια φάση έπιασε τον εαυτό μου να παίζει με τις μάρκες, τα άφησα εντελώς. Ελπίζω να μην σου κάψα το podcast. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Εντάξει. Θα το ξανακάνουμε αύριο, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Ελπίζω να σας άρεσε η κουβέντα που είχαμε με τον Μπάρι. Σε περίπτωση που θέλετε να τον δείτε να παίζει, μπορείτε να ψάξετε το PR Salute, το οποίο το βλέπετε και στο άρθρο πως γράφεται στα τραπέζια του Pokestars. Υποθέτω ότι έχει ανοιχτό search στο Pokestars, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά δεν το κλείνω. Άρα όποιος ενδιαφέρεται να τον δει να παίζει, μπορεί να γράψει το PR Salute στο Find Player του Pokestars. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ίσως και σε άλλο επίπεδο από ότι σε αυτή την κλίση. Ναι, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για τον χρόνο σου. Μ' άρεσε πολύ η κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι τα καλύτερα για τη στήλη σου και ευελπιστώ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια σε όλους.